Για του τοπικού φορέα. Ξέρω, ο κύριος Φελούρης με υπενθυμίζει κάτι το οποίο το έχω υπόψη μου, διότι δεν ξέρω αν έχετε δει το Ελλάδα TV. Το Ελλάδα TV έχει στούντιο στο Τορόντο και ο ανταποκριτής του Ελλάδα TV στο Τορόντο, ο Τάκης Ογαλιάτσος, έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα και συνεντεύξεις μας. Ξέρω προσωπικά, εγώ είχα λάβει μέρος σε τρεις περίπου συνεντεύξεις, τις οποίες τις έχετε δει εδώ. Και αυτό είναι τιμή μας, διότι μας δίνει την ευκαιρία για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας και από το Τορόντο, όχι μόνο όταν ερχόμεθα εδώ. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω και να παρακαλέσω την κυρία Τασία Αλικάπου να μας πει δυο λίγα ευνεσμένα λόγια όπως αυτή ξέρει και τα παρουσιάζει. Κυρία Τασία, χειροκροτήστε το πνεύμα του ξηροκαβίου, σας παρακαλώ. Το ξηροκάβι έχει αξιόλογους και αξιόλογες. Κυρίες και αξιόλογους κύριους, οι οποίοι έχουν ανεβεί στα ανώτατα επίπεδα της κοινωνίας και της επιστήμης. Και προτού σας παρουσιάσω ασφαλώς την κυρία Τασία, θα ήθελα να σας πω ότι και στο Τορόντο και γενικά στην Αμερική και στο Καναδά, όπως και εδώ εχθές το βράδυ μαρτυρήσατε τα πρόσωπα τα οποία έχουν προοδεύσει και έχουν φτάσει στο ζενίθ της επιστήμης και της τεχνολογίας και της φιλολογίας και σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στο Καναδά, έτσι και στην Αμερική έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι. Αν κοιτάξετε δίπλα το κτίριο των Καπετανακαίων, ο φίλος μου, ο Χρήστος ο Καπετανάκος, δεν ξέρω, πολλοί από εσάς που έχετε ασχοληθεί με το τι κάνει ο ένας μας και ο άλλος, θα έχετε υπόψη σας ότι ήταν στους πρώτους 5 επιστήμονες της Αμερικής και κατ' επέκταση μπορώ να πω του κόσμου στο είδος του. Είχε ασχοληθεί με κάτι που το οποίο πολύ λίγοι μπορούσαν και είχαν την ικανότητα να ασχοληθούν. Έχουμε επίσης πάρα πολλά δικά μας παιδιά τα οποία είναι καθηγητές πανεπιστημίων στο NASA, εργάζονται για την NASA και ξέρετε τι είναι η NASA, είναι αυτή η αμερικανική εταιρεία που στέλνει τους ρουκέτες στο φεγγάρι και στον Άρη και οπουδήποτε αλλού επιθυμούν. Δηλαδή πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά που έχουμε αφήσει πίσω και έχουν πάρει την γάδα και στην επιστήμη και σε όλους τους τομείς που βοηθάνε την ανθρωπότητα. Χωρίς όμως undue delay, όπως λένε στα εκκλέζικα, χωρίς με περισσότερη καθυστέρηση, η κυρία Αλικάκου, δεν ξέρω τι έχει να πει, αλλά μου έχει πει ότι θα με κάνει να κλάψω και ξέρετε ότι εγώ κλαίω πολύ εύκολα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αλικάκου. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κύριοι εκλεκτοί κύριοι πρόεδροι του απόδημου ελληνισμού ξηροκαμιτών του Καναδά, αδέρφια μου αγαπημένα, ξενιτεμένα μου πουλιά και μαθητές μου, γιατί ανάμεσά σας απόψε υπάρχουν πολλοί μαθητές που ξενιτευτήκανε, που τους είχα μαθητές τα πρώτα με εκπαιδευτικά βήματα εδώ πάνω στο Πέτρινο σχολείο. Αγαπημένη μου Γεωργία, μαθήτρια και φιλενάδα, Δημήτρη Χριστάκη, Τάκη, Ξαρχάκο, θυμάσαι Ξαρχάκο,
Φερχόσουν από τους γοράνους σπουδαρόδρομο στο σχολείο. Μικρό παιδάκι. Και όταν στην πρώτη τάξη ήταν να δώσει εξετάσεις για να περάσει, στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, έκανα ερώτηση στην πρώτη ομάδα των μαθητών, γιατί τότε έδιναν εξετάσεις. Ποιος ξέρει για τον Μεγαλέξανδρο? Κανένα δεν ήξερε, μα σήκωνε στο χέρι σου έντονα και σου λέω, τι ξέρεις αγοράκι μου? Και μου είπε, σκότωσε το φίδι. Του λέω, μπράβο, αλλά πού το ξέρεις? Εγώ με σοβαρότητα, δεν γέλασα. Γιατί να γελάσω? Μου λέει, το έμαθα στον Καραγκιόζη. Το πέρασα και με μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό το παιδάκι κατέβαινε από τον ποδαρόδρομο πολλές φορές με τα παπουτσάκια του δεμένα από τα κορδόνια στην πλάτη του για να έρθει στο σχολείο να μάθει γράμματα. Αυτοί είναι οι μαθητές μου. Λοιπόν, και αγαπημένα μου αδέρφη, μου λέχε η μεγάλη τιμή απόψε να σας καλωσορίσω κι εγώ. Το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή βέβαια. Κι εγώ, για όσους δεν με ξέρετε, είμαι Λάκαινα. Γεννήθηκα σε τούτον τόπο, στα καταπράσινα πλάγια του Ταΐγια του, στη Μολοβίτσα, μπαλκόνι ευλογημένο του Θεού, από όπου μπορείς να ανατέψεις όλη τη Λακεδέμονα, ίσα με τη γαλανή γραμμή στο Γήθιο. Και έπειτα μεγάλωσα σε τούτο το χωριό, στο Ξηροκάμπι, στα πόδια, τα πέτρινα, το Άγιου μας βουνού, του Ταΐγια του. Είμαι Λάκαινα λοιπόν κι εγώ. Και όλοι μας είμαστε ευλογημένοι γιατί γεννηθήκαμε σε αυτή την ένδοξη κοιλάδα της Λακεδαίμονας. Και γιατί έχουμε την ωραιότερη χώρα που υπάρχει στον κόσμο, την Ελλάδα. Όπως παλιά είπε ένας ιερέας της αρχαίας πόλης της Αιγύπτου Σάης για την Ελλάδα. Φτωχή όμως αλίμονο η χώρα μας, για να θρέψει όλα τα στεπέδια. Έτσι από τα πανάρχια χρόνια αναγκαστήκαν οι Έλληνες, παίρνοντας την Ιερή Φλόγα από τη Μητρόπολη και με τον νικιστή τους οδηγό, να φύγουν έξω από τα σύνορα για να στήσουν μια καλύτερη ζωή. Και φτιάξανε τις ελληνικές αποικίες που αργότερα επέπρωτο να γίνουν εστίες πολιτισμού. Αλλά και στη συνέχεια ξεπατρίζονταν οι πατριώτες μας, οι Έλληνες. Τη δεκαετία, τη δίσεκτη της κατοχής από το φασισμό, της αντίστασης και του εμφύλιου, αλλά και στα πρώτα χρόνια της παλιγενεσίας του έθνους μας, κύματα νέων από την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα από τη δική μας την κοιλάδα, φεύγουνε σαν τα αποδημητικά πτηνά από τη θαλπορή της οικογένειας και τη ζεστή αγκαλιά των γονιών, και πάνε σε ξένη γη κάτω από ξένους ουρανούς για να παλέψουνε μαγριοκέρια. Και μένει μάνα στο χωριό ή στην προκυμαία να τους κουνάει το μαντίλι με βουρκωμένα μάτια. Φουρτούνιασαν η θάλασσα και βουρκωθήκαν τα βουνά και τα αηδόνια μας είναι βουβά. Λέει μάνα, κι δόλια μου η καρδιά είναι νεκρή, παιδί μου, ώρα σου καλή. Χιλιοτραγούδησε η λαϊκή μουσα ετούτο τον ξενιτεμό, το μισεμό και το μεγάλο πόνο που νιώθει ο γονιός την ώρα που αποχωρίζεται το σπλάχνο του, που φεύγει σε άγνους τους τόπους κάτω από ξένους ουρανούς για να παλέψει. Σε τούτον τόπο όλοι μας έχουμε τουλάχιστον ένα ή και περισσότερους δικούς μας που ξενιτευτήκανε. Σπεδούλα ήμουνα, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν έβλεπα τη γιαγιά μου τη Μαργό την παρηγόρενα καθισμένη στο παραθύρι να προσμένει τον ταχυδρόμο μαγωνία για να της φέρει νέα από τα δυο της τα ξενιτεμένα παιδιά, τον Χρήστο και την Αγλαία. Και πώς να ξεχάσω εκείνη τη θλιβερή μέρα όταν της έφερε το φοβερό μαντάτο, πως η Αγλαία της πέθανε πάνω στα 33 της χρόνια στην ξενιτιά και άφησε ορφανά τα τέσσερα παιδιά της και το μικρότερο στην κούνια του. Τότε η γιαγιά μου θυμάμαι πως έσπουξε σαν το πουλί που σπούζει
όταν βλέπει να λείπει νέος σώος από τη γουνιά του, από τη φωλιά του. Και έπειτα είδα στη συνέχεια πρωτοξαδέρφια μου όλα σχεδόν το ένα μετά το άλλο να φεύγουν για τα ξένα, παίρνοντας μόνο την ευχή της μάνας τους και λίγο χώμα από το χωριό τους για να φυτέψουνε βασιλικό, να μην θαρούν πως ξεπατρίστηκαν. Όμως, οπλισμένος ο Έλληνας με την οξύτητα του πνεύματος του ελληνικού, την παλικαριά, το πολυμήχανο του Οδυσσέα, με την εντιμότητα, την εργατικότητα, την υπομονή, τη θέλεις και κυρίως την πίστη στο Θεό, κατάφερε να προκόψει. Καταφέρατε να προκόψετε, αγαπημένα μου αδέρφια, ξενιτεμένα μου πουλιά. Προκόψατε και προκαλέσατε και το παλέψατε παγριοκέρια, γιατί νιώσατε κι εσείς αυτό τον πόνο στην ξενιτιά. Όσο και η μάνα και ο πατέρας όταν σας αποχωριζότανε, όλη τη μέρα παλεύατε και το βράδυ όταν πέφτατε στο στροσίδι σας για να ξαποστάσετε από τη ημέρα στον γάματο, τότε μέσα σας θέργευε ο νόστος, η νοσταλγία για την πατρίδα, και θέργευε το όραμα της πατρίδας, της μεγάλης μάνας γης, και το φτωχικό το σπίτι ερχόταν στα ονείρατά σας και τα παιδιακίσια λιμέρια, και εκείνο το μοσκοβολισμένο ταγέρι που κατηφόρησε από τις αγερόφυτες κορυφογραμμές του βουνού μας, το μοσκομυρισμένο από το θυμάρι και τη ρίγανη. Μα κι όταν αρρωσταίνατε, τότε αποζητάγατε το μητρικό χέρι να σας δροσερέψει το πρόσωπο που φλεγότανε από τον πυρετό. Μα λίμωνο θάλασσες και ονείς σας και ωκεανοί σας χώριζαν από τους γονείς, και δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί κοντά αυτό το μητρικό χέρι για να σας δροσίσει το φλογισμένο μέτωπο. Όμως, όπως προείπα, οπλισμένοι με την οξύτητα του ελληνικού πνεύματος και το πολυμήχανο του Οδυσσέα, και κυρίως με την πίστη στο Θεό και την υπομονή, όχι μόνο επιβιώσατε, αλλά και προκόψατε οι περισσότεροι. Και προκαλέσατε και το θαυμασμό στην ξένη γη που πήγατε, γιατί δείξατε πως οι Έλληνες είναι ήρωες, και όταν πολεμούνε για τη λευτεριά στις Θερμοπύλες, και όταν πολεμούνε στις χιονισμένες κορυφογραμμές της Πύντου ενάντια στο φασισμό για τη λευτεριά των λαών, είναι ήρωες, αλλά είναι ήρωες και όταν πολεμάνε στην πικρή παλέστρα της καθημερινότητος στην ξενιτιά για να επιβιώσουνε και για να προκόψουνε. Και προκαλέσατε το θαυμασμό στην ξένη γη, στη θετή σας μάνα. Και σε εμάς δώσατε μεγάλη περηφάνεια. Αλλά ήρθατε και αρρωγοί. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες. Η αχαριστία εθερεί το ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματα των Σπαρτιατών στη Σπάρτη.